Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τη στρατηγική για την προσφυγική κρίση μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη ετοιμάζει η Αθήνα. Με το κυβερνητικό σχέδιο γίνεται προσπάθεια αποσυμφόρησης της Ιδωμένης με ενημέρωση των μεταναστών και των προσφύγων ότι είναι κλειστός ο Βαλκανικός δρόμος, αλλά και να χτυπηθεί η πληγή των διακινητών. Ο Πρωθυπουργός είχε συνεργασία με τον Επίτροπο Συνάντηση Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαίων Αξιωματούχων με πρωτοβουλία του Φρανσουά Ολάντ. Στόχος είναι η συγκρότηση οργανωμένης πολιτικής αντίδρασης για το προσφυγικό. Την ίδια ώρα, τραγική είναι η κατάσταση. Λοιπόν, τώρα προσπάθειες για την αποσυμφόρηση της Ιδωμένης και του Πειραιά καταβάλει η κυβέρνηση. Στα σύνορα με τα Σκόπια παραμένει το χάος και η απελπισία, παρόλο που είναι ελάχιστοι αυτοί που φεύγουν για να πάνε σε οργανωμένους χώρους φιλοξενίας. Στον Πειραιά για δεύτερη μέρα θα συνεχιστεί μεταφορά με πούλμαν όσων επιθυμούν να φύγουν από το λιμάνι για να πάνε σε κέντρα προσφύγων. Την ίδια ώρα σφίγγουν τον κλειό στα σύνορα εκτός από τα Σκόπια, η Βουλγαρία αλλά και η Αλβανία που από κοινού με την Ιταλία άρχισαν περιπολίες. Η εικόνα γροθιά στο στομάχι που μας συγκλονίζει έρχεται και πάλι από την Ιδωμένη με το μωρό που γεννήθηκε μέσα στις λάσπες. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται και σήμερα οι επαφές της κυβέρνησης με τους θεσμούς. Στο επίκεντρο τα κόκκινα δάνεια, το αφορολόγητο αλλά και η πορεία της αξιολόγησης. Θα τα δούμε αναλυτικά. Ξεκινώντας από την Άτζη Μανουσέλη και το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Εδώ, Άτζη, εξίσωση φαίνεται ότι δύσκολα θα λυθεί, καθώς η Θαήλ, αναφερόμενος τώρα στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των θεσμών, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου έκανε λόγο για χρήσιμη και παραγωγική συζήτηση, ενώ τόνισε ότι το φορολογικό των αγροτών θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τραπέζι της γενικότερης διαπραγμάτευσης. Την Άρτα επισκέπτεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τον εορτασμό της Πολιούχου Αγίας Θεοδόρας, ενώ θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης. Η Χρύσα Ρουμελιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι. Η της Αμερικανικής κυβέρνησης στις προσπάθειες που καταβάλει η Ελλάδα στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης εξέφρασε η Αμερικανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών, Βικτόρια Νούλαντ, που πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στη χώρα. Από βιωτεία και ευθειότητα ξεκινά τις περιοδίες του πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη του συνεδρίου του κόμματος τον Απρίλιο. Παράλληλα, συνεχίζεται η δρυμία κριτική της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση για το προσφυγικό και την αξιολόγηση. Η πρώτη περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Τρουπή. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο προσφυγικό, ασκεί φόφη γεννηματά. Καλεί τον Πρωθυπουργό να διαπραγματευτεί χωρίς εκπτώσεις και να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Και επανέλαβε την πρότασή της Λίνα Μπεθάνη για συγκρότηση κυβέρνησης εξελίξεις στο προσφυγικό. Αναφέρθηκαν μιλώντας σε σχετική εκδήλωση στην ΕΣΥΑ ο Μανώλης Γλέζος και ο Βασίλης Λεβέντης. Στους προσωρινούς καταβλισμούς έξω από τη Λάρισα και στα Τρίκαλα έφτασαν οι πρώτοι πρόσφυγες, ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο χώρο φιλοξενίας, στο Κουτσόχερο, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες. Υπάρχουν βέβαια διαμαρτυρίες των κατοίκων. Κυρίες και κύριοι, είναι η ανταπόκριση των πολιτών στην πρωτοβουλία της ΕΡΤ για ενημέρωση αναφορικά με τις ανάγκες φορέων και συλλογικοτήτων που στηρίζουν τους πρόσφυγες. Ήδη αναχώρησε από τα γραφεία της ΕΡΤ 3 στη Θεσσαλονίκη ένα φορτηγό με φρούτα, με τρόφιμα και είδη προσωπικής υγιεινής για τους πρόσφυγες στην Ιδωμένη. Αλλάζουμε θέμα σε επίκαιρη ερώτηση των ανεξάρτητων Ελλήνων για τη μεταφορά δημόσιων υπηρεσιών στο καπνεργοστάσιο Ρέντι. Απάντησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Πάμε στον. Αλλάζουμε θέμα. Στο αυτόφορο οδηγείται αυτή την ώρα 35χρονος άνδρας από το Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος ξυλοκόπησε βάναυσα τον 8χρονο γιο του Φανή Καλαθάκη. Σε μία είδηση τώρα από το εξωτερικό δελτίο, 5 χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την τριπλή καταστροφή. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις αυτή την ώρα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Όλα τα νεότερα στο δελτίο μας στις 3. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.